Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε και πάμε να συναντήσουμε έναν ακόμη άνθρωπο του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου, έναν από, από τα παιδιά που έχουν κάνει σπουδαία καριέρα στα γήπεδα της Super League και όχι μόνο, και συνεχίζει να αγωνίζεται, γιατί όταν κρατιέσαι καλά και αγαπάς αυτό που κάνεις και βρίσκεις τον χρόνο και τον τρόπο να παίζεις ακόμα και σε πιο χαμηλό επίπεδο, κυρίως για να ξεφεύγεις, καλά κάνεις και το κάνεις και μπράβο σου, για να βοηθάς και τους καινούριους. Πάμε να καλησπερίσουμε, πάμε προς Λάρισα μεριά, πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Κυριάκο, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, και όσο μεγαλώνεις αντέχεις, έτσι δεν το αφήνουμε ποτέ το ποδόσφαιρο. Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσουμε. Αυτά που είπατε, τα λόγια σας, σίγουρα είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί, mm-hmm. αυτό που κάνω. Mm-hmm. Το κάνω σχεδόν 20 χρόνια και παραπάνω, να σας πω. Από τη στιγμή που αντέχω πόδια και καρδιά και θέλω να βοηθήσω και τα μικρά τα παιδιά, το κάνω γιατί είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή παίζεις στην Αστραπή Νέας Πολιτείας, στη Λάρισα. Στην ναι, πρώτη ναι. κατηγορία Λάρισας, πώς είναι εκεί τα πράγματα, πώς είναι, καταλαβαίνω εσύ τους λόγους που πηγαίνεις, δεν πάμε για τους πρωταθλητισμούς, αλλά πώς νιώθει ο Τάσος Κυριάκος μπαίνοντας στο γήπεδο, έστω και σε αυτή την ηλικία? Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ πραγματικά, παρόλο που έχω περάσει από πολύ μεγάλες ομάδες, έπαιξα στο υψηλότερο επίπεδο, ακόμα και τώρα την ώρα του αγώνα, όταν ξεκινάει ο αγώνας, το βλέπω σαν να είμαι επαγγελματίας, σαν να παίζω σε επαγγελματικό πρωτάθλημα, σε επαγγελματικό ματ. Και έτσι πρέπει. Έτσι έμαθα από μικρός. Αυτό μου έγινε βίωμα, γιατί στις ομάδες που ήμουν έκανα πάντα πρωτοαθλητισμό. Mm-hmm. Ήρθα σε μια ομάδα να βοηθήσω ένα φίλο προπονητή που είναι. Έχει πολύ καλό γήπεδο. Και σας είπα, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Ποτέ δεν είχα σταματήσει να προπονούμε. Προπονούμε για μένα, για τον εαυτό μου, γιατί έτσι αισθάνομαι καλά. Και από τη στιγμή που μου δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστώ έστω πάλι στο Αλφα τυπικό, πάω και το κάνω και είναι ό,τι καλύτερο. Το πότε θα σταματήσεις εντελώς, το έχεις από το μυαλό σου περάσει, ή δεν μας ενδιαφέρει, αφού αντέχουν τα πόδια, η καρδιά, παίζουμε και πού μας βγάλει και όσο αντέξουμε? Εντάξει, εδώ και κάποια χρόνια, τα τελευταία χρόνια, πάντα λέω ότι είναι η τελευταία χρονιά. Όπως και τώρα, είχα σταματήσει σχεδόν για ένα χρόνο και κάτι, mm-hmm. γιατί είχα ασχοληθεί και με τον Απόλλων Λάρισα σαν τεχνικός διευθυντή. Βεβαίως. Εντάξει, δεν ξέρω, πάντα δεν χρειάζεται να λέμε μεγάλα λόγια. Εγώ λέω ότι θα παίξω φέτος, θα βοηθήσω, τελειώνουμε σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα, και από εκεί και πέρα δεν θα σταματήσω, δεν θα ξαναγωνιστώ. Λέω, θα πηγαίνω να αγωνίζουμε μόνο με τους φίλους μου, έτσι, για το χαβαλέ μου. Γιατί, τόσα χρόνια... Ποτέ μιλες, ποτέ, γιατί και πριν ένα χρόνο σας λέω τα ίδια έλεγες. Και βρέθηκα πάλι να παίζω. Ωραία, αφού αντέχει ο Τάσος Κυριάκος, όσο αντέχει καλό είναι, γιατί άνθρωποι του αθλητισμού, άνθρωποι που έχουν περάσει από πολύ ψηλό επίπεδο, όσο μπορούν να προσφέρουν στους νέους, ακόμα και παίζοντας, γιατί και μέσα στο γήπεδο πάρα πολλά τους δίνεις, με την αντοχή, τη δύναμη, όλα αυτά βοηθάνε, φαντάζομαι. Καλό θα κάνεις να είσαι εκεί. Επειδή ανέφερες το κομμάτι του Απόλλων Λάρισας και ρωτήσουν τεχνικός διευθυντής, καταλαβαίνω ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι προπονητική, αφού ασχολήθηκες με αυτά τα πόστα στις ομάδες. Πώς είναι το κομμάτι αυτό που δεν έχει να κάνει με την προπονητική? Κοιτάξτε, και το κομμάτι της προπονητικής είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, mm-hmm. αλλά πιο πολύ σε επίπεδο με ακαδημιών, με παιδάκια. Ναι. Να τους μάθεις από πολύ μικρή ηλικία να παίζουν, να αγωνίζονται, να παίζουν στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εντάξει, με ενδιαφέρει πιο πολύ το οργανωτικό κομμάτι. Όπως είπατε, σαν γενικός διευθυντής, σαν τεχνικός διευθυντής, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το έχω. Ναι. Γιατί και σαν ποδοσφαιριστής μου άρεσε στις ομάδες που ήμουν να υπάρχει οργάνωση, να υπάρχει. Να τα έχει ο ποδοσφαιριστής. Αυτά που πρέπει για να μπορέσει να αποδώσει. Να του λύνει τα προβλήματα. Ώστε ο ποδοσφαιριστής να μπει να παίξει το Σάββατο, την Κυριακή, και να μην σκέφτεται τα προβλήματα. Σωστά. Αυτό ακριβώς. Γιατί η προετοιμασία του ποδοσφαιριστή δεν ξεκινάει την ώρα του αγώνα. Ξεκινάει από,
από τη Δευτέρα. Πρέπει να προπονηθεί καλά, πρέπει να ξεκουραστεί καλά, πρέπει να φάει καλά για να πάει για να δώσει το καλύτερο του εαυτό στο ΜΑΤ. Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει αυτό το οργανωτικό και σαν ποδοσφαιριστή μου άρεσε πάρα πολύ για, όταν πήγαινα για προπόνηση να κάνω προπόνηση σε ένα καλό γήπεδο, να έχω τα ρούχα μου, να είναι όλα αυτά τα πράγματα λυμένα. Να μην πηγαίνει δηλαδή και να ψάχνει να βρει τι θα φορέσει, που θα προπονηθεί, τι ώρα θα κάνει προπόνηση. Που θεωρώ ότι οι περισσότερε ομάδε έχουν αυτό το πρόβλημα. Κάτι τέτοιο. Έχουμε φτάσει να είμαστε στο 2022 και να ψάχνουμε μπάλες. Και ψάχνουμε τι μπάλε. Εντάξει. Να μην έχουν οι ομάδε μπάλε, να μην έχουν που να προπονηθούν, να μην έχουν πώ θα μετακινηθούν, να μην έχουν οι παίκτε να φάνε. Σωστό. Και μετά θέλουμε να ανέβουμε ψηλά και να κάνουμε πορείε και θέλουμε. Εντάξει, αν δεν λύσουμε τα απλά πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταφέραμε σαν χώρα, σαν Ελλάδα, να έχουμε κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο, η Εθνική Ομάδα του 2004. Σωστό. Και αντί να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά, θεωρώ ότι κάναμε βήματα πίσω. Και πολλά πίσω όμως. Όχι απλά πήγαμε πίσω. Κάθε χρόνο δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα είναι στις κατηγορίες, πόσες επαγγελματικές κατηγορίες θα υπάρχουν. Ναι. Κάθε μήνα τα αλλάζουν. Ξεκινάνε οι ομάδες την προετοιμασία χωρίς να ξέρουν πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πέρα από τη Super League που καλώς ή κακώς έχουν και μια ημερομηνία ότι ξέρουν πότε ξεκινάνε. Ναι. Γιατί υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά πέρα, μέσα και ίσως εκεί τους υποχρεώνουν. Γι' αυτό. Από εκεί και πέρα οι παρακάτω κατηγορίες. Ξεκινάνε την προετοιμασία τους και δεν ξέρουν ποτέ πότε θα αγωνιστούν επίσημα σε πρωτάθλημα ή κύπελλο. Αυτό για ένα παίχτη πώς είναι? Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει να αφοσιωθεί στο στόχο του? Είναι δυνατόν? Εντάξει, κοιτάξτε, είναι δύσκολο και για τον προπονητή και για όλο, για όλο το team. Για όλο το team, για όλους φυσικά. Γιατί κάνει ένα προγραμματισμό ότι ξεκινάει την προετοιμασία και σου λέει ότι η προετοιμασία πρέπει να διαρκέσει κοντά στις 40 μέρες. Ναι. Για να φορμαριστεί η ομάδα, να είναι έτοιμη η ομάδα και ξαφνικά φτάνει στους 4 και στους 5 μήνες. Και ακόμα προετοιμάζεσαι. Ναι, και οι υποδεσφαιριστές έχουν παίξει μετά, γιατί και οι προπονητές σας λέω προσπαθούν να κρατήσουν τους παίκτες σε κάποια φόρμα. Μπράβο. Κλείνουν πολλά φιλικά. Ναι. Κάποια στιγμή θα μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί, θα υπάρξει κούραση, θα υπάρξει το ότι δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και είναι τελείως διαφορετικά να παίζει. Καμία σχέση, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και κάποια στιγμή, μόλις ξεκινάει το επίσημο πρωτάθλημα, οι παίκτες οι περισσότεροι είναι κουρασμένοι. Σωστό. Γιατί έχουν ήδη περάσει 4-5 μήνες και τους έχει φύγει. Και ξέρουν μετά, τους βάζουν να παίξουν κάτι που δεν είναι συνηθισμένοι περισσότεροι, να παίζουν 2 μάτς και 3 μάτς μέσα στην εβδομάδα. Αυτό. Σωστά. Καταπώνηση, ταλαιπωρία, τραυματισμοί, όλο αυτό. Δεν ξέρω πού θα βγάλει. Γι' αυτό σας λέω. Ναι. Μακάρι να αλλάξουμε προς το καλύτερο, να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά. Mm-hmm. Θα είναι καλό για όλους, και για τους αθλητές και για το ποδόσφαιρο και για όλους. Βέβαια. Να σου πω, επειδή αναφέρθηκες στην Απόλλωνα Λάρισας, είναι η ομάδα που ξεκίνησες να παίζεις, έτσι? Εντάξει, είναι η ομάδα που ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά γάμα εθνική. Mm-hmm. Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια? Πριν πάω στον Απόλλωνα Λάρισας, έπαιζα αεροστεχνικό σε μια ομάδα στην Πελαγιά. Ναι. Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια? Άλλες εποχές, άλλο ποδόσφαιρο. Άλλες εποχές, τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ναι. Θεωρώ πιο σκληρό ποδόσφαιρο. Ναι. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες τότε, ήταν η Α εθνική, η Β εθνική και η Γ εθνική, που η Γ εθνική είχε δύο ομίλους, θεωρώ, έτσι. Θεωρώ ήταν ένας όμιλος, ήταν ένας όμιλος. Γ εθνική. Σωστό. Τρεις κατηγορίες, η Α εθνική, η Β εθνική και η Γ εθνική, mm-hmm. που μπορούσες να κάνεις ταξίδι οπουδήποτε σε όλη την Ελλάδα. Σωστά. Και θεωρώ ότι η τότε Γ εθνική δηλαδή ήταν επίπεδο όπως είναι τώρα που λέμε Super League 2. Ναι, δεν είχε να ζηλέψει τίποτα, σωστό. Γι' αυτό, γιατί υπήρχαν καλοί παίκτες, καλές ομάδες, ιστορικές ομάδες, ακόμα και στη Γ εθνική τότε. Άλλο ποδόσφαιρο, πιο αγνό ήταν? Σίγουρα, από την άποψη πιο αγνό, γιατί και ο κόσμος σε όλα τα γήπεδα, ακόμα και στη Γάμα Εθνική, σας λέω, που ξεκίνησα εγώ το 96, ναι. Πήγε σε γήπεδο και έβλεπες δηλαδή σε παιχνίδι Γάμα Εθνική να έχει και 2.000 και 3.000 κόσμο. Ναι. Κάτι τώρα το οποίο δεν το βλέπεις ούτε στη Super League. Ούτε στη Super League, ναι. Σημαδεύεις να βρεις αν θα βρούμε φύλαθλο στην κερκίδα. Αν εξαιρέσεις τις μεγάλες ομάδες. Είναι σημαντικό και για τον ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται σε καλό γήπεδο, με κόσμο. Έχει παίρνει άλλη ψυχολογία. Ακριβώς. Εμείς σε μάθαμε στην Καλλιθέα που έκανες την σπουδαία καριέρα και το ξεκίνημα και το ξεπέταγμα. Πώς ήταν εκείνη η περίοδος? Εντάξει, η Καλλιθέα με βοήθησε πραγματικά. Μου έδωσε το. Ήταν το σκαλοπάτι για να ξεκινήσει η καριέρα μου. Mm-hmm. Αγωνίστηκα 3 υπέροχα χρόνια στην Α Εθνική, mm-hmm. με πολύ καλή
με πολύ καλές χρονιές και για μένα τον ίδιο αλλά και για την ομάδα. Σωστό. Σαν στόχο η ομάδα έχει πάντα κάθε χρόνο να σωθεί όσο δυνατόν νωρίτερα, το καταφέρναμε συνέχεια. Mm-hmm. Είχα πολύ καλούς συμπαίκτες και σαν ποδοσφαιριστές αλλά και σαν άνθρωποι, όπως επίσης και με τους προπονητές που συνεργάστηκα, κυρίως η Καλυθέα στηριζόντας Έλληνες προπονητές, έχω να πω τα καλύτερα με όσους συνεργάστηκα. Και ήταν μια ομάδα, ξέρετε, της Αθήνας, με συγκεκριμένο κόσμο, έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, πάλευε όλα τα μάτια στα ίσα, είτε παίζαμε στο γήπεδό μας είτε παίζαμε εκτός έδρας, πηγαίναμε και σας λέω, αυτός ο στόχος που είχε η ομάδα κάθε χρόνο τον καταφέρναμε και κάθε χρόνο ήμασταν και καλύτεροι. Mm-hmm. Το γήπεδο που είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά, το El Paso, πώς ήταν να παίζεις? Ναι, ναι. Εντάξει, συμπαθητικό γήπεδο, ναι. Αν και τις πρώτες δύο χρονιές που αγωνίστηκα εγώ στην Καλυθέα, μέσα αγωνιστικός χώρος δεν ήταν τόσο καλός, ναι. Μόνο μια χρονιά ήταν καλός. Αλλά σας ξαναλέω, από εκεί και πέρα, εγώ ήταν το ξεκίνημά μου, ήθελα να παίξω αλφαεθνική. Ναι. Η Καλυθέα μου έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστώ. Εμένα μου ενδιαφέρει μόνο αυτό, να παίξω αλφαεθνική για να κάνω κάτι καλύτερο, να πάω σε μεγάλη ομάδα, όπως και κατάφερα και πήγα στον Ολυμπιακό. Πώς ήταν, όταν ήρθε η στιγμή, όταν ενημερώθηκες ότι θα πάω στον Ολυμπιακό, πώς ήταν έτσι οι πρώτες στιγμές για έναν ποδοσφαιριστή που φεύγει από την Καλυθέα και πάει στον Ολυμπιακό? Κοιτάξτε, κάθε ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται, όταν ξεκινάει από το ερασιτεχνικό, έχει σαν όνειρο να κάποια στιγμή να φτάσει να παίξει ψηλά, να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια. Έτσι κι εγώ. Είχα, το όνειρό μου ήταν να παίξω αλφαεθνική. Δεν έλεγα όμως ότι θα παίξω στον Ολυμπιακό, θα παίξω σε κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες στιγμές όταν είσαι σε μια ομάδα που αγωνίζει τόσα χρόνια. Δίνεις τον καλύτερο σου αυτό και αυτό το πράγμα στο τέλος ανταμείβεται με μια μεταγραφή στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Σωστά. Με έναν προπονητή τότε, τον Μπάγεβιτς, που με επέλεξε. Ναι. Και θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο να. Αυτός ο κόπος, αυτός ο υδρότος που έχεις αυτά τα χρόνια στην Καλυθέα, να ανταμειφθεί και να πάω σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Και η ομάδα πήρε χρήματα και θεωρώ ότι ήταν αυτό που είχα θέσει σαν στόχο, το κατάφερα να πάω σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι. Πώς είναι να κάνεις προπονήσεις με τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές? Είπες ότι ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, εννοείται ότι εντάξει, είναι ένας προπονητής που μόνο να παίρνεις έχεις από αυτόν. Κοιτάξτε, είναι εντάξει. Το λέω και τώρα, αυτή τη στιγμή που σας είπα ότι αγωνίζομαι στο τυπικό, είναι ότι καλύτερο να αγωνίσεις δίπλα σε παίκτες όπως τότε εγώ αγωνιζόμουν, δίπλα στο Ριβάλντο, δίπλα με τον Τζόρτζεβιτς, με τον Σούρερ, με πολύ μεγάλα ονόματα. Βεβαίως, που είχε ο Ολυμπιακός. Ο Ριβάλντο πριν δύο χρόνια πριν έρθει στον Ολυμπιακό, είχε κατακτήσει χρυσή μπάλα. Χρυσή μπάλα, ακριβώς. Δηλαδή, αυτοί οι παίκτες είναι να πηγαίνεις και. Να τους χαζεύεις, έτσι. Φανταστείτε ότι ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο για να πάει να τους δει. Και εσύ έκανες τη φορά όλη μέρα μαζί. Και να είσαι τόσες ώρες μαζί τους και να τους βλέπεις το πώς προπονούνται, το πώς συμπεριφέρονται και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Σωστό. Κοιτάξτε, νομίζω θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που κατάφερα και τα έζησα όλα αυτά. Και λέω τα παιδιά τα σημερινά, γιατί έχουν αλλάξει κατά πολύ οι εποχές, να έχουν το κεφάλι κάτω, να ακούνε. Να τους αρέσει η προπόνηση, γιατί εγώ θεωρώ ότι η μεγαλύτερο ταλέντο είναι και η προπόνηση. Να σου αρέσει η προπόνηση. Γιατί όσο ταλέντο και να έχεις, αν δεν σου αρέσει η προπόνηση, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Μόνο μέσα από τη δουλειά θα εξελιχθείς και θα προχωρήσεις. Το ότι δεν έπαιξες στον Ολυμπιακό, αυτό το σου έχει μείνει ή δεν σε ενοχλεί καθόλου? Είσαι από τους ποδοσφαιριστές ότι πραγματοποίησες το όνειρο και προχωράμε. Σίγουρα με ενοχλεί, γιατί στην Καλυθέα είχα συνηθίσει να αγωνίζουμε γεμάτες χρονιές. Ναι. Και ένας λόγος που έφυγα από τον Ολυμπιακό είναι αυτό ότι την πείραξη, γιατί δεν αγωνίστηκα λογικό. Δεν αγωνίστηκα για αυτό το πράγμα και ζήτηκε. Ενώ είχα ακόμα συμβόλαιο, εντάξει, μου ήρθε και η πρόταση από τον Άρη και ζήτησα να φύγω, γιατί είχα συνηθίσει να πρωταγωνιστώ τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν ήθελα να είμαι σε μια ομάδα απλώς και να κάθομαι, να πληρώνουμε και να μην παίζω. Mm-hmm. Σωστό. Το καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αυτό θέλουν, που είναι να αγωνίζονται. Βέβαια. Και πήγες στον Άρη, επίσης σπουδαία ομάδα. Και πώς ήταν εκεί? Και ο Άρης, κοιτάξτε. Εγώ είμαι τυχερός στην καριέρα μου, ότι στις ομάδες που πήγα, οι ομάδες, το στόχο που είχαν, πάντα τον κατακτούσαν. Mm-hmm.
είτε αυτό λέγανε είτε ήταν πρωτάθλημα, είτε ήταν κύπελο, είτε ήταν να βγει ομάδα στην Ευρώπη. Πάντα κατακτούσα, σε κάθε ομάδα που πήγαινα κατακτούσα και έναν τίτλο. Έτσι. Και στον Άρη, ο Άρης προερχόταν από την Β' Εθνική, ανέβηκε στην Α' Εθνική και έκανε μια τρομερή πορεία, τερματίσαμε τρίτη, πήγαμε παίξαμε Ευρώπη. Πολύ καλή χρονιά, πολύ μεγάλη ομάδα και ο Άρης, με φανταστικό κόσμο. Σε ένα γήπεδο που νομίζω ότι κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να αγωνίζεται. Συμφωνώ. Τρομερή ατμόσφαιρα όταν είναι γεμάτο το κλάνι της Βικελίδης. Συμφωνώ. Και σας λέω, σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που έκανα στον Άρη, έκανε η ομάδα δύο τρομερές χρονιές με Ευρώπη, με πολύ καλά αποτελέσματα. Έφτασε και σε τελικό κυπέλλο που εντάξει ήταν χαμένος. Αλλά θέλω να σας πω ότι τα κατάφερε μετά από κάποια περιπέτεια που είχε στη Β' Εθνική τα τελευταία χρόνια. Ανέβηκε κατευθείαν και έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Σωστό. Το πέρασμα από τον ΠΑΣ, επίσης μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια εντυπωσιάζει, είναι γενικώς ομάδα αγαπητή. Πώς ήταν εκεί? Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη τις επαρχιακές ομάδες. Όπως είναι ο ΠΑΣ, όπως είναι η Λάρισα, και πολλές άλλες ομάδες επαρχιακές, μεγάλες ομάδες. Και στον ΠΑΣ, σας είπα πριν ότι όπου πήγαινα, ο στόχος που είχαμε τον καταφέρναμε. Στον ΠΑΣ όταν πήγα η ομάδα ήταν στη Β' Εθνική, ο στόχος ήταν να ανέβει η ομάδα, ανέβηκε. Την επόμενη χρονιά στην Α' Εθνική με προπονητή τον Άγγελο Αναστασιάδη θέσαμε ένα στόχο η ομάδα να σωθεί στο παιδιατό νωρίτερα, καταφέραμε, σωθήκαμε και κάποια στιγμή αν είχε πιστεύω άλλο ένα-δύο μάτς πιστεύω ότι θα βγαίναμε και στην Ευρώπη. Και μας το έλεγε ο Άγγελος Αναστασιάδης και δεν το πιστεύαμε. Γιατί όταν είχε έρθει, θυμάμαι ότι είχαμε κάνει ένα χ και μετά είχαμε 7-8 ήττες στη σειρά. Και έμπαινε μέσα από τη δίλα και μας έλεγε: παιδιά, εσείς λέει θα κάνετε πορεία πρωταθλητισμού. Λέει στο δεύτερο γύρο, θα πάμε Ευρώπη. Και κοιτάζομασταν και λέγαμε: τι λέει, τι μας λέει τώρα. Ναι. Και όντως, κάναμε πορεία πρωταθλητισμού στο δεύτερο γύρο και σας λέω: αν είχε και άλλα δύο μάτς, μπορεί να βγαίναμε και στην Ευρώπη. Οπότε κάτι ξέρω εγώ. Προφανώς κάτι έβλεπε. Και από εκεί και πέρα βλέπετε ότι ο ΠΑΣ την τελευταία πενταετία κάθε χρόνο είναι και καλύτερος και είναι μέσα, προσπαθεί, βγήκε και στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή φέτος του αφαιρέσαν κάποιους βαθμούς, τους ξαναπήρε πίσω, παλεύει πάλι για μια θέση στην Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που την αγαπάει ο κόσμος να την παρακολουθεί. Ο απλός κόσμος που είναι αυτό που σας είπα. Όπως και η Λάρισα εδώ και τα Γιάννα, ο κόσμος τις αγαπάει πάρα πολύ τις ομάδες. Δίνουν τα πάντα για τις ομάδες τους. Η Λάρισα. Η Λάρισα εντάξει, μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Με πρωτάθλημα, με κύπελα, με φανταστικό κόσμο. Με ένα υπέροχο γήπεδο. Άσχετα αν τώρα δεν είναι η ομάδα δεν παίζει αυτό το γήπεδο. Κάποια στιγμή εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει πάλι. Ναι. Και η Λάρισα, σας λέω πολύ. Είναι ότι καλύτερο για να ποδοσφαιριστεί. Εγώ σας ξαναλέω, είμαι τυχερός γιατί πέρασα από μεγάλες ομάδες. Φόρεσα φανέλες ιστορικές. Με σπουδαίο κόσμο και θεωρώ ότι η Λάρισα, γιατί εντάξει, η Λάρισα είναι μια ομάδα, είναι η ομάδα της πόλης μου. Ναι. Αγωνίστηκα εγώ, αγωνίστηκε ο πατέρας μου, αγωνίστηκε ο θείος μου. Έχουμε παράδοση με τη φανέλα της. Οπότε νομίζω ότι είναι και κάτι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό και είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα η φανέλα της ΑΕΛ. Γιατί σας είπα, από μικρό παιδί όνειρο είχα να φορέσω κάποια στιγμή τη φανέλα της πόλης μου και τα κατάφερα. Και αγωνίστηκα και στην Α' Εθνική και με τη φανέλα της ΑΕΛ έχω αγωνιστεί σε όλες τις κατηγορίες. Και στην Α' Εθνική και στη Β' και στη Γ'. Είμαι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που το είχα καταφέρει αυτό. Δεν είναι και το πλέον εύκολο, σωστά. Το πέρασμα από την Κύπρο. Και στην Κύπρο η Ομόνια, ομάδα η οποία όταν πήγα εγώ είχε 7 χρόνια να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Καταφέραμε, πήραμε το πρωτάθλημα με προπονητή Έλληνα τον Τάκη Λεμονή, τον οποίο είχα συνεργαστεί στην Καλυφθέα 2 χρόνια. Ναι. Η Ομόνια στην Κύπρο είναι κάτι αντίστοιχο όπως είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είναι η Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Μεγάλη ομάδα, τρομερές εγκαταστάσεις και αυτοί γέμιζαν το γήπεδό τους, πολλοί κόσμος. Κατάφερα, πήραν το πρωτάθλημα σε μια ξένη χώρα. Εντάξει, δεν θα πούμε ξένη χώρα. Γιατί εκτός Ελλάδος. Ναι. Εκτός Ελλάδος. Mm-hmm. Είμαι τυχερός που το κατάφερα και αυτό, γιατί σας είπα, στο τέλος είναι κάτι που τα οποία τα διηγούμε και στο παιδί μου και στα μικρότερα παιδιά τώρα που σας είπα που είμαι και που με ρωτάνε πράγματα να τους πω για το ποδόσφαιρο.
Και τους λέω κάποια στιγμή σας εύχομαι να πετύχετε πολλά περισσότερα από αυτά που έχω πετύχει. Το κυπριακό ποδόσφαιρο πώς είναι, πώς το αν το έζησες εσύ, πλέον έχει αρχίσει και μας πλησιάζει κατά πολύ, μήπως μας ξεπεράσει κιόλας, δεν ξέρω. Πώς ήταν? Κοιτάξτε, εγώ όταν αγωνίστηκα την περίοδο του 2010, έχει, το θεωρώ όπως είναι το δικό μας επίπεδο και μην σας πω ότι και καλύτερο ακριβώς, αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Γιατί έχει αποδείξει ότι έχουν αγωνιστεί οι κυπριακές ομάδες με ελληνικές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και μας έχουν αποκλείσει, μας έχουν δυσκολέψει. Μπράβο. Και θεωρώ ότι έχουν κάνει πολλά βήματα μπροστά, γιατί είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή της συζήτησης λίγο με τις εγκαταστάσεις, με την οργάνωση, το οποίο το έχουν φτιάξει κατά πολύ και στο θέμα της οργάνωσης των γηπεδικών, με εγκαταστάσεις σε περισσότερες ομάδες, με ωραίους αγωνιστικούς χώρους. Έχουν βάλει κάποια στάνταρ οι ομάδες για να μπορούν να αγωνίζουν στο πρωτάθλημα, να είναι πληρωμένοι όλοι οι παίκτες, όλο το προσωπικό που ανήκει στην ΠΑΕ. Ναι. Αλλιώς δεν μπορούν να τους αφήνουν να αγωνίζονται. Και νομίζω και αυτό φαίνεται στην πορεία με τις ομάδες ότι έχουν φτιάξει κατά πολύ το πρωτάθλημά τους. Προσεγγίζουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό, από Πορτογαλία, από Βραζιλία, από οποιασδήποτε άλλες χώρες που τους βγαίνουν. Ακόμα και ότι εμείς, από εκεί εμείς, και πέρα έχουν και καλούς Κύπρους ποδοσφαιριστές. Βεβαίως. Και εμείς οι Έλληνες ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι μπορεί και να προτιμούν να αγωνίζονται στην Κύπρο από ότι στην Ελλάδα. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Όχι, έτσι είναι. Το έχουν αποδείξει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί και οι αμοιβές είναι σχεδόν. Θα έλεγα, αν εξαιρέσει κάποιες ομάδες στην Ελλάδα, τις πιο μεγάλες που. Ναι, είναι ένα άλλο επίπεδο. Ναι, εντάξει, το αφήνουμε. Ναι, ναι, το αφήνουμε το κομμάτι του Ολυμπιακού. Θα πάνε και θα πληρώνουν και στην ώρα τους. Ναι, 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 ισχύει. Είναι ισχύει. Πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν αθλητή. Έτσι πως έχουμε φτάσει. Για έναν εργαζόμενο γενικότερα, έχεις δίκιο. Για έναν εργαζόμενο γενικά, να είναι σε μια δουλειά και να ξέρει ότι θα πληρωθεί. Ναι. Για να μπορεί να κάνει και αυτός να κανονίσει τη ζωή του. Σωστό. Νιώθεις γεμάτος από όλα όσα έχεις πετύχει, δεν λέω πέτυχες, γιατί συνεχίζεις να αγωνίζεις. Ναι. Εντάξει, σίγουρα νιώθω γεμάτος, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσα να πετύχω και ακόμα περισσότερα. Mm-hmm. Γιατί σιγά σιγά όσο περνά τα χρόνια, βλέπεις διαφορετικά τον τρόπο ζωής και ειδικά πάνω στο ποδόσφαιρο. Ναι. Θα μπορούσα αυτή τη στιγμή τώρα στην ηλικία που είμαι, που λέω ότι αν γύριζα τον χρόνο πίσω 5-6 χρόνια, 10 χρόνια, ναι, δεν θα έκανα κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ναι. Αλλά καλώς ή κακώς τώρα γίνανε, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είμαι ευχαριστημένος με αυτά που πέτυχα. Λέω, δεν κάνω το σταυρό μου και λέω, δόξα τω Θεώ που δεν είχα και τραυματισμού στην καριέρα μου. Ναι. Πολύ σημαντικό για να είναι αθλητή, να μην έχει τραυματισμούς. Υπάρχουν αναπολύ στιγμές. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι αναπολύ στιγμές. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, εντάξει, όταν κάθομαι να παρακολουθήσω ένα παιχνίδι και τέτοια, ή όταν πάω στο γήπεδο, κάποια στιγμή λέω, μακάρι να ήμουν κι εγώ τώρα μέσα, ναι, 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 να έπαιζα κι εγώ. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, είναι τη στιγμή, εκείνη την ώρα περνάει για, ναι, τη στιγμή, mm-hmm, περνάει για δευτερόλεπτα και φεύγει. Mm-hmm. Γιατί σας είπα, εντάξει, καλός ή κακός, ειδικά στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, ο ποδοσφαιριστής έχει ημερομηνία λήξης. Ναι. Είτε αυτά θα είναι 7 χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια, και όταν σας λέω, εντάξει, να αγωνίζεις ένα top επίπεδο. Mm. Όχι να. Γιατί ακόμα και τώρα αγωνίζομαι, αλλά αγωνίζομαι γιατί το θέλω, γιατί για το χαβαλέ μου, όχι για κάτι. Mm-hmm. Επειδή μ' αρέσει. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν τα ξεχνάς, ας πούμε, στιγμές σου μέσα στο γήπεδο? Εντάξει, κοιτάξτε, δηλαδή αν με ρωτήσετε μπορώ να θυμάμαι τα πάντα, ναι, από όλη την καριέρα και από παιχνίδια και από τέτοια. Εντάξει, είναι στιγμές, δηλαδή περισσότερο μου έχουν μείνει, σας λέω, στιγμή που πήρα το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, ναι, το κύπελλο με τον Ολυμπιακό, ναι, στην Κύπρο το πρωτάθλημα με τα Γιάννενα, οι πορείες που έκανα με τις ομάδες που βγήκαμε στην Ευρώπη, τα ταξίδια, τα γκολ που έχω πετύχει απέναντι σε μεγάλες ομάδες, απέναντι και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ έχω βάλει πολλά γκολ. Είναι στιγμές που, εντάξει, κάποια στιγμή τα βλέπω στο YouTube, τα βλέπω
που βάζει τα κάθε τα βάζει ο μικρός να τα δει, μου λέει μπαμπάλα να δεις την γκολ έβαζες. Αυτό πώς είναι, αυτό πώς είναι το συνέστημα να έχεις το μικρό, να συζητάτε, να... πώς είναι εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, είναι, θεωρώ ότι το καλύτερο τη σήμερα ημέρα, γιατί σας είπα και εμένα αγωνιζόταν ο πατέρας μου, αλλά δεν έτυχε ποτέ δεν να τον δω πώς αγωνίζεται και πώς έπαιζε, ούτε μέσω τηλεόρασης κάτι, τότε δεν υπήρχαν. Οπότε τώρα είναι, τώρα είναι ευτυχία, υπάρχει δηλαδή, τύχη, είναι πολύ ωραίο αυτό το... Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Πατάει στο YouTube το όνομά μου και μπαίνει και βλέπει. Έτσι. Και χαίρομαι με αυτό ότι κάθεται και με παρακολουθεί και ότι με θαυμάζει. Έχω κρατήσει από όλες τις ομάδες που αγωνίστηκα, έχω κρατήσει φανέλες για το παιδί μου, να τις έχει αύριο μεθαύριο για ενθύμιο. Έτσι. Τι πιο όμορφο, εννοείται. Αυτό ακριβώς. Και το εύχομαι, γιατί και ο γιος μου παίζει το δόσφαιρο σε μια ακαδημία. Όχι ότι θέλω να το κάνω ποδοσφαιριστή, αλλά βλέπω ότι του αρέσει αυτό. Βλέπεις, πέρα, βλέπεις δικά σου πράγματα πάνω του, υπάρχουν έτσι... Υπάρχουν. Έχει στοιχεία που έχει πάρει από μένα. Ωραία. Πιστεύω έχει πάρει το πόδι μου. Mm-hmm. Έχει τρομερό πόδι σε στημένα και γενικά σε χτυπήματα. Τέλεια. Αλλά γενικά, εντάξει, σας είπα εγώ, επειδή έπαιξα ο ίδιος ποδόσφαιρο, δεν είμαι από αυτές που λέω ότι και το παιδί μου να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι, το καταλαβαίνω. Αν θέλει να παίξει, αν θέλει να παίξει μπάσκετ, αν θέλει να γίνει όπου είναι καλός, με αυτό να ασχοληθεί. Mm-hmm. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ήσουν και καλά ήμουν να το κάνει. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το ότι μου αρέσει που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, το ότι ασχολείται με τον αθλητισμό είναι καλό. Το καλύτερο, φυσικά. Το καλύτερο. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, δηλαδή και αύριο μεθαύριο μπορεί να έρθει και να μου πει μπαμπά, δεν θέλω να θα σταματήσω γιατί θέλω να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Mm-hmm. Δεκτό. Απόλυτα. Μπορεί σε κάτι άλλο να είναι ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Μπράβο. Να πάει και να μην είναι. Αυτό θα βρει το δρόμο του μόνο σου. Πηγαίνει γύρω. Σωστές οδηγίες, τις κατευθύνσεις. Mm-hmm. Πηγαίνεις γήπεδο, σου αρέσει να βλέπεις ποδόσφαιρο, να βλέπεις. Πηγαίνω, συνέχεια πηγαίνω. Ναι. Και φέτος δηλαδή έχω δει σχεδόν όλα τα μάτια του Άρη. Πώς τον βλέπεις τον Άρη και ειδικά τώρα που φαίνεται κάτι άλλο, δεν ξέρω τι γίνεται. Κοιτάξτε, με την αλλαγή του προπονητή και πριν εμένα ο Άρης γενικά μου άρεσε. Είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάμε. Έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ναι, απλώς δεν έπαιρνε τα αποτελέσματα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι και μια ομάδα ο Άρης που η οποία σας είπα είναι μεγάλη ομάδα. Υπάρχει πίεση, φαντάζομαι. Έτσι. Υπάρχει πίεση, υπάρχει η γκρίνια του κόσμου. Ναι. Ο κόσμος διψάει για έναν τίτλο. Ναι. Η ομάδα έχει πάρα πολλά χρόνια να πάρει έναν τίτλο. Φτάνει πολύ κοντά πάντα σε τελικούς και τους χάνει. Mm-hmm. Έχει αποθυμένο και ο κόσμος του Άρη να πάρει η ομάδα ένα τίτλο. Λογικό. Και σας λέω, τώρα με την αλλαγή του προπονητή έχει αποδείξει σε αυτά τα τελευταία 5 μάτς ότι είναι ακόμα καλύτερος. Γιατί άλλαξε ο προπονητής, άλλη ψυχολογία, ήρθαν τα αποτελέσματα που πριν δεν ερχόταν. Γιατί στον ποδοσφαιριστή, το σημαντικό, και όχι μόνο στον ποδοσφαιριστή, γενικά στον άνθρωπο, παίζει ψυχολογία. Σωστό. Όταν έχεις καλή ψυχολογία, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Όταν δεν έχεις ψυχολογία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έτσι. Και τώρα ο Άρης με την αλλαγή του προπονητή, με τα αποτελέσματα. Πήρε και τους 6 βαθμούς που είχε. Με τους 6 βαθμούς, έχει δείξει ότι. Ναι, από εκεί δηλαδή που ήταν χαμένη χρονιά από τα Χριστούγεννα, ξαφνικά βρέθηκε τώρα να διεκδικεί μια θέση στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Τάσο, το κομμάτι με το ότι ο Άρης έχει μια ομάδα με. Ξεκινάει και τελειώνει με 16 ξένους. Πώς σου ακούγεται αυτό. Όχι Άρης, βέβαια, απλά επειδή ο Άρης χτυπάει λίγο. Ναι. Το ελληνικό έχει πάρα πολλούς ξένους. Έχει παραγίνει, ναι. Έχει παραγίνει, αλλά να σας πω κάτι. Αν υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, ναι. Να μπουν να παίξουν. Όπως τώρα διαβάζω σήμερα και χθες κάτι που θέλει να κάνει η ΕΠΟ για να καταφέρει. Με τους 4 Έλληνες είναι ο πιγάδος. Για μένα αυτό το θεωρώ σωστό. Και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Ναι. Να ξεκινάνε στην ενδεκάδα παίκτες οι οποίοι μπορούν να αγωνιστούν στην εθνική σου ομάδα. Σωστό. Γιατί σας λέω, δεν είναι να βάλεις και ξένους παίκτες. Βεβαίως, αν αυτοί οι ξένοι παίκτες είναι καλύτεροι από τους Έλληνες, να τους βάλεις. Ναι. Να βάζεις όμως παίκτες ξένους μόνο γιατί είναι ξένος, τον φέρνεις από μια άλλη χώρα και να αφήνεις Έλληνες παίκτες οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από τους ξένους, αυτό δεν το δέχομαι. Mm-hmm. Αυτό είναι τώρα. Γιατί κάποια στιγμή τους φέρνουν εδώ, τους παρουσιάζουν. Δηλαδή, άμα μπορείς να μου φέρεις 11 παίκτες σαν τον Ριβάλντο. Θα κάτσω πίσω και εγώ, δεν το συζητάμε, δεν θα μιλήσει κανένα. Δεν θα πω και τίποτα. Θα κάνω και θα λέω τι. Αλλά όταν μου φέρνει κάποιου παίκτε οι οποίοι. Γιατί έχουν έρθει και παίκτε που δεν του ήξερε κανένα από το πουθενά και όντω εξελιχθήκαν και γίναν πολύ καλοί ποδοσφαιριστέ. Αλλά όταν μου φέρνει παίκτε οι οποίοι στην Ελλάδα μπορεί να βρει Έλληνε παίκτε πολύ καλύτερου και δεν του δίνει τι ευκαιρίε. Απλώ τον Έλληνα.
ένα ποδοσφαιριστή του δίνει την ευκαιρία μόνο όταν η ομάδα σε έχει ανάγκη. Ναι. Τότε σου λέει μπες και παίξει, γιατί ο ξένος δεν καταλαβαίνει, να σε χτυπήσει το φιλότιμο. Ναι, σωστά. Και έχουμε αποδείξει σαν λαός και σαν οι ποδοσφαιριστές ότι όταν μπαίνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και παίζουν και θέλουν να πετύχουν το στόχο, το πετυχαίνουν. Το πετυχαίνουν. Ισχύει. Οπότε λοιπόν καλό είναι να τους επιβραβεύουμε πολύ περισσότερο. Πρέπει να τους στηρίξουμε περισσότερο. Αυτό που μου είπατε πριν για την Κύπρο. Ναι. Επειδή πέρασα από την Κύπρο και έπαιξα ένα χρόνο. Οι Κύπροι στηρίζουν πάρα πολύ τους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Ναι. Πάρα πολύ. Κάτι το οποίο η Ελλάδα δεν το κάνει. Όχι. Οι ομάδες δεν το κάνουν με τους Έλληνες παίκτες. Και με παίκτες οι οποίοι μπορεί να αγωνίζονται και 5 και 6 χρόνια στις ομάδες και έχουν προσφέρει. Ναι. Και τον ΑΒ λόγο μπορεί να μην τα βρίσκουν σε ένα καινούριο συμβόλαιο, κατευθείαν η ομάδα τον αφήνει απ' έξω τον παίκτη. Ενώ τα προηγούμενα 5-6 χρόνια μπορεί να έχει προσφέρει τα πάντα στην ομάδα. Ακριβώς. Ναι, είμαστε λίγο δύσκολοι. Την πληρώνει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος όμως δεν χάνεται, αλλά είναι, ξέρεις, εντάξει. Δεν χάνεται, αλλά σας λέω. Γιατί να τον αφήσει 6 μήνες χωρίς ποδόσφαιρο. Ούτε καν. Και να τον κάνει κακό και στο τραγικό, υπόλοιπο ναι, της καριέρας ναι, του. Επειδή δεν ανανεώνει. Ναι. Επειδή δεν ανανεώνει το συμβόλαιο, δεν τα βρίσκουν. Ενώ στο εξωτερικό δεν τα βρίσκουν. Είναι βασικός παίκτης. Θα αγωνιστεί μέχρι το τελευταίο μάτς κανονικά. Ακριβώς. Θα τον βγάλουν κιόλας μια ευχαριστήρια ανακοίνωση. Σωστό. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του. Ναι. Εμείς έχουμε τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης. Γι' αυτό και κάνουμε βήματα πίσω αντί να κάνουμε βήματα μπροστά. Τι γι' αυτό ακριβώς. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα και εγώ πράγματα περισσότερα για την σπουδαία καριέρα σου και κυρίως γνώρισα έναν σπουδαίο άνθρωπο. Αυτό είναι το βασικότερο της όλης υπόθεσης, γιατί τον ποδοσφαιριστή Τάσο Κυριάκο τον ξέρουμε. Όταν γνωρίζουμε και τον σπουδαίο άνθρωπο Τάσο Κυριάκο, είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι. Να είσαι καλά, υγεία, γιατί νομίζω ότι αυτό δεν είναι... Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα για όλο τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε και καταστάσεις με πολέμους και με τέτοια και θεωρώ ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα και όσο αντέχεις να αγωνίζεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή που μου έκανες να κάνουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση και εύχομαι στο μέλλον να πούμε ακόμα περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.